Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγο. Και μα δεν μας έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Να 7 μιλήσουμε. Χρόνια εθελοντές στο κοινοκομείο για να μιλήσουμε. Αποφασίσαμε να έρθουμε σήμερα γιατί πήρατε μια απόφαση να φέρετε τους Ρωμά δίπλα στο κοινοκομείο. Θα μας απαντήσετε. Δεν την πήρατε, τη συζητάτε. Θα μας απαντήσετε τι θα γίνει με εκείνα τα 250 σκυλιά εκεί πέρα. Τι θα γίνει με εμάς τις τρεις γυναίκες χειμώνα καλοκαίρι που πηγαίνουμε πάνω στο κοινοκομείο, είτε είναι νύχτα, είτε είναι μέρα. Τι θα γίνει με εμάς εκεί πάνω με τους Ρωμά. Μας μη ρωτήσατε ή δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι μες στην κοινωνία της πόλης αυτό. Σας ρωτάω, ήρθατε ποτέ κάποιοι στο κοινοκομείο να δείτε τι γίνεται? Ξέρετε ότι δεν έχουμε νερό να δώσουμε στα ζώα? Ξέρετε ότι οι εγκαταστάσεις σας είναι χάλια? 250 ζώα εκεί πέρα μέσα, τρεις γυναίκες θα κοιτάζουμε. Το θέμα μας, κυρία μου, είναι... Ναι, κυρία μου, ναι, οι Ρωμά. Εμείς δεν τους θέλουμε τους Ρωμά εκεί. Παρακαλώ πολύ, μην ξαναφωνάξετε το. Θα φωνάζουμε όσο θέλουμε. Δεν θα μας πεις εσύ. Είμαστε πολίτες και θα μιλάμε όσο θέλουμε. Μας ανέχεστε. Εμείς ενεχόμαστε. Εμείς ενεχόμαστε. Εσύ γιατί φωνάζεις? Όχι, εσύ είσαι μας. Εμείς ενεχόμαστε όλοι. Πιο καλό ήχος και συμπεριφορά. Ναι, δεν θα μου πεις εσύ τι θα πω. Παρακαλώ, ναι. Γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Παλεύουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε βοήθεια από κανένα. Ούτε νερό έχουμε, ούτε φάρμακα. Τίποτα δεν έχουμε. Τι έγινε κατανοητό? Σκουλίκια και έλος και βατράκια. Ρωμά τώρα. Ολοκληρώσατε, παρακαλώ. Όχι, ακόμη δεν είδατε τίποτε. Ένας σας από όλους εσάς δεν ήρθε μια φορά επάνω, έστω από περιέργεια, να δει τι κάνουν εκείνες οι γυναίκες, τι κάνουν εκεί πάνω μόνες. Ούτε ένας δεν ήρθε.